Σχεδόν κάθε μέρα, κύριε Πρόεδρε, στην ειδησιογραφία ακούμε για ένα σχολείο στην Ελλάδα που είτε πέφτουν σοβάδες, είτε υποχωρούν κάγκελα, χτυπάνε παιδιά. Και μάλιστα έχει έρθει σήμερα και στη δημοσιότητα και μια σχετική επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων στην ΚΔΙΠ, στις Τηριακές Υποδομές, που αναφέρει στοιχεία ότι πάνω από τα μισά σχολεία της χώρας χρειάζονται επιγόντως ελέγχους. Χρησιμοποιεί μια σειρά από παραδείγματα και για τα σχολεία της Δυτικής Αττικής και μετά το σεισμό του 19. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε σήμερα μια επιστολή από την Ένωση Γονέων της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, η οποία αναφέρει μια σειρά σοβαρά προβλήματα που αφορούν ζητήματα ασφάλειας, όχι καλοπισμού σχολείων, ζητήματα ασφάλειας. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ο λόγος και στην Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων για να αναφέρει όλο αυτό τη λίστα με τα προβλήματα σε συγκεκριμένα σχολεία που απαιτούνται επίγουσες παρεμβάσεις και το 58 Δημοτικό και το 11ο και το 60ο και το 62ο, να τα πει αναλυτικά, και εκπρόσωπος από το 58ο Δημοτικό, που μοιάζει αυτή τη στιγμή, χωρίς να ξέρουμε που θα σκάσει βέβαια, αλλά μοιάζει αυτή τη στιγμή η πιο επικίνδυνη κατάσταση, μιας και πέφτουν στην αυλή του σχολείου κονιάματα από διπλανό κτίριο ιδιώτη, και επίσης πρέπει να παρέμβει ο Δήμος. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να απαντηθεί και σήμερα. Λέω γιατί έχω υπόψη μου ότι ο κύριος Αντιδήμαρχος κάνει επισκέψεις στα σχολεία αυτή την περίοδο, δίνει ασαφείς απαντήσεις, και τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, επειδή εμείς θέλουμε να μιλάμε πριν και όχι μετά, και επειδή δεν πρέπει ο Δήμος Αθηναίων να επιτρέψει με την αδράνειά του να υπάρξουν νέα τέμπη, άλλης μορφής τέμπη, στα σχολεία μας, χρειάζεται, δεν παίρνει ούτε αναβολές στο συγκεκριμένο ζήτημα, ούτε να απαντάμε ότι περιμένουμε να ρολάρουν οι εργολαβίες κάποια στιγμή. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Να πάρουν το λόγο λοιπόν και οι δύο εκπρόσωποι. Και επίσης, να πω προτελευταίο ζήτημα. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ζητήσει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Ο κύριος Αντιδήμαρχος μας είχε πει ότι θα μας δώσει όλα τα στοιχεία για τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας των σχολείων. Δεν ξέρω αν τα έχει. Σήμερα μας είχε πει, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μας είχε πει, περιμένουμε να τα δούμε. Και όχι πιστοποιητικά για τις αναγωγές των προσβεστήρων προφανώς. Έτσι, πιστοποιητικά πυρασφάλειας περιμένουμε. Αν δεν τα έχει σήμερα, νομίζω με ένα mail, με έναν τρόπο μπορούμε να ενημερωθούμε άμεσα για να υπάρχει και συνέπεια σε αυτά που απαντάτε. Και τέλος, έχουμε υπόψη μας μια επιστολή που έχει κατατεθεί και στη Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας της 2ης Δημοτικής Κοινότητας από το Σύλλογο Γονέων και την Ένωση Γονέων του 2ου Διαμερίσματος, που λέει τα εξής, θα το διαβάσω από μέσα. Οι υπολογιστές του εργαστηρίου της πληροφορικής όχι απλώς δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, αλλά είναι απαρχαιωμένοι και μη συμβατοί με σύγχρονα λογισμικά προγράμματα, με αποτέλεσμα τη αδυναμία διεξαγωγής του μαθήματος πληροφορικής. Μιλάμε τώρα για την κοινωνία της πληροφορικής, για τις ψηφιακές μεταβάσεις, όλα αυτά που έχετε και ως κυβέρνηση, θέλω να πω, αναδείξει, και ως Δήμος. Τα προπαγανδίζετε πάρα πολύ. Όταν απευθύνθηκα στην πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, στην κυρία Πανδή, απάντησε ότι δεν διαθέτει χρήματα η Σχολική Επιτροπή για να αγοράσουν καινούργιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τι θα κάνετε? Ξεκάθαρο. Τι θα κάνετε? Θα παρέμβετε στη Σχολική Επιτροπή, θα δώσετε κάποιο έξτρα κονδύλι? Είναι ένα παράδειγμα. Σε πάρα πολλά άλλα σχολεία υπάρχουν απαρχαιωμένοι υπολογιστές. Για να μην ανοίξουμε τη συζήτηση για το πώς είναι οι αίθουσες υπολογιστών στα σχολεία, τι διαστάσεις έχουν, τι προδιαγραφές πληρούνται, μπορώ να σας πω δεκάδες παραδείγματα από σχολεία. Ας μείνουμε σε αυτό. Τι θα κάνετε με το 3ο Δημοτικό? Θα δώσετε χρήματα εξτρά επιπλέον για τη Σχολική Επιτροπή για να αγοραστούν υπολογιστές?